Εδώ αγαπητοί μου φίλοι, φυσικά στο τελευταίο κομμάτι μαζί και ενώ ονοματεπώνυμο και αποστολή 54045. Πριν κλείσουμε για σήμερα, να δώσουμε την τσάντα μας που έχουμε για εσάς από το IKEA και όλα αυτά εδώ, παιδιά, με κοτόπουλα πίνδος και οτιδήποτε άλλο υπάρχει και φυσικά κοτόπουλα Δευτέρα Βοσκής. Όλο αυτό το πακετάκι που το βλέπετε θα το πάρετε ένα τυχερό ή μια τυχερή, αγαπητέ μου. Ανέστη. Και μια φυσικά τσάντα σακούλα από την IKEA όπου είναι γεμάτο με διάφορα εξουσουάρ, τα λέω εγώ, τη κουζίνα. Για τις νοικοκυρές και τους αγαπητούς μου φίλους που είναι πολύ νοικοκύριδες. Τώρα, αυτό ξέρω είναι για μένα. Όχι, δεν είναι για σένα. Αυτό είναι για το φαγητό. Για μένα δεν έβαλες κρασάκι. Θες κρασάκι. Δεν βάλω κρασάκι. Δεν βάλω σήμερα θα μαγειρεύεις. Εγώ να πίνω κρασάκι, να σε παρακολουθώ. Ό,τι πιο δεν γίνει, μισθή φίλε. Α, και σε όλο ποτηράκι θα κάνω το κρασάκι μα σήμερα. Λοιπόν, το πληγούρι είναι ωραίο σήμερα που θα γίνει. Θα μου πει να το δοκιμάσει. Ωραία. Μπορούμε να μαγειρέψουμε όμω. Θα μαγειρέψουμε. Θα μαγειρέψουμε κοτόπουλο πίνδο. Μάλιστα. Με κοτόπουλο το έχουμε τεμαχίσει. Μάλιστα. Με πληγούρι. Πράσινη πυριά. Έχουμε την καρτούλα μας. Την καρτούλα να δούμε κιόλας, παιδιά, που το λέμε κιόλας, δεν Δημήτρη. Τι περιμένεις. Καλά τα λέμε. Λοιπόν, κοτόπουλο λεμονάτο, τέλος πάντων, με πληγούρι. Έχουμε ένα μέτριο κοτόπουλο σε μερίδες. Ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Μία με δύο σκελίδες κόρδο λιωμένες. Λιωμένες. Οικομένες, μικρές. Ωραία, λοιπόν, σιγά εσύ. Λιωμένες. Μερικές πράσινες ελιές ξαλμυρισμένες. Κατά προτίμηση λέει χωρίς κουκούτσι. Λογικά εντάξει, άμα ανοίξει το κουκούτσι, ναι. Και μισό ποτήρι λευκό κρασί που δεν το πίνω. Έχουμε άλλο κρασί, εντάξει. Για το κοτόπουλο. Χυμό και ξύσμα από ένα λεμόνι. Μισό φλιτζάνι τσαγιού βούτυρο. Λίγο χοντροσπασμένο κόλιανδρο. Τι είναι αυτό. Είναι κάτι σαν το μαϊντανό. Μάλιστα. Αλάτι και πιπέρι. Εντάξει, και μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε και λέμε τώρα. Είπαμε προς το τέλος θα δώσουμε τα δωράκια μας σήμερα, τα δύο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς, που είναι η IKEA και Πίντος. Και πάμε να ξεκινήσουμε φυσικά τη συνταγή μας αμέσως τώρα. Να. Το αφαιρώ κοτόπουλο ή όχι. Θα φέρεις κοτόπουλο, δεν θα μαγειρέψω. Δεν το έχεις. Δεν το έχεις. Είδες. Το χάντι σου φταίει. Μπορεί. Το άγγιγμά σου. Το άγγιγμά σου φταίει. Και τις γυναίκες όταν τις ακουμπάζει δηλαδή. Φέρνεις παρακαλώ το κοτοπουλάκι από το. Μάλιστα, το κοτοπουλάκι. Να είμαστε. Ορίστε το κοτοπουλάκι σου εδώ πέρα. Βάζουμε μισή κουταλιά περίπου τη σούπα. Συγγνώμη, όχι μισή κουταλιά. Βάζουμε μισό φλιτζάνι. Μισό φλιτζάνι, ναι. Βούτυρο. Βούτυρο. Βούτυρο μου αρέσει μέχρι και το ξέρει. Δεν το ξέρω. Είναι λάθο του βουτυρού. Λοιπόν, τώρα πρέπει να αλλιώσει το βουτυράκι μα. Εμεί το άλλο μισό το κοτόπουλο το έχουμε μαχίσει εδώ πέρα. Το έχουμε κάνει που το έχουμε μαγειρέψει. Εντάξει, αυτό βάζουμε εδώ. Το κόβω σε μερίδε. Ωραία. Εντάξει. Μεγάλα κομμάτια ή μικρά. Μεγάλα κομμάτια. Μεγάλα κομμάτια θέλουμε. Κάνουμε μεγάλα κομμάτια για να μαγειρευτεί και να. Μάλιστα. Κοιτάξει, σούλα βγαίνει. Εντάξει, το στιθάκι. Τα άλλα το έχουν βάλει στο έτοιμο και εδώ κάνουμε και ένα κόψιμο στη μέση. Μάλιστα. Στο λουτάκι. Ναι. Τέλεια. Ω, ήδη αρχίζει και. Τάκ. Κόψουμε και καλά. Έχουμε κόψιμο, εντάξει, θα το κόψουμε. Αλλάξαμε το μαχαίρι μας, θα τα κόψουμε. Έχουμε ωραία μαχαίρια. Κόβουνε. Πού είναι το μεγάλο το δολφονικό που φαίνεται. Εκείνο με φοβήθηκε και μου λέει ότι. Εγώ φοβήθηκα, εσύ φοβήθηκε. Το έχω στο χέρι μου. Λοιπόν, Διογέννη. Λοιπόν, το βουτυράκι μέσα εδώ μέσα. Βλέπει, κοιτάξτε πώ είναι το βουτυράκι μέσα. Λέω, εγώ με λάτρε. Δεν το κουνεύω μέσα. Πείτε μου τι είναι να βάλω κάτι, βάζω εγώ πέσω. Λοιπόν, ρίξε λίγο άλλα τάξη, παρακαλώ. Μια περασιά δηλαδή. Ε. Ναι, μια περασιά χρειάζεται. Ωραία. Ρίξε και λίγο πιπεράκι. Θα ρίξουμε κι άλλο μετά, πώ το είναι για. Λοιπόν, ωραία. Τη γεύση. Και βάζουμε μέσα στην κατσαλόα, σοτάρουμε. Τα κομμάτια, τα κομμάτια του κοτόπουλό μας. Μάλιστα. Πώς το βλέπεις. Πόσο θέλει αυτό για να σπεριστεί. Μέχρι πάλι είπαμε την πρώτη την κρούστα να, και τα λοιπά. Να μαζέψει την κρούστα για να. Ωραία. Γεμίσει μέσα. Θα το χρειαζόμαστε όχι. Ορίστε. Το χρειαζόμαστε αυτό. Δεν το χρειαζόμαστε. Θα πέσει τη θέση του πίσω. Ωραία, θέση του πίσω. Το έχει τελειώσει. Ετοιμάζουμε λοιπόν, ένα πιάτο που θα βγάλουμε τα σουταρισμένα. Κοτόπουλο με πληγούρι. Με πληγούρι. Σ' αρέσει πληγούρι, Διογέννη. Έχω πολύ καιρό να φάω. Πολλά χρόνια έχω να φάω πληγούρι. Ναι. Θα κάνεις το δοκιμή σήμερα. Λοιπόν, εγώ το έχω πληγούρι, το έχω εδώ πέρα που ψηλό ετοιμάσει. Ωραία, θα το δοκιμάσω. Βάλαμε νεράκι μέσα, ζωμό από κότα και το πληγούρι και το βράσαμε για 30 λεπτάκια περίπου. Το αφήσαμε να φουσκώσει. Αντί όταν το πήραμε ζωμό μέσα από αυτό που βράσαμε. Όχι, 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 δεν πήραμε κανένα ζωμό. Κάνει ζωμό εγώ. Έκανε μόνο σου. Ζωμό κότα βάζουμε μέσα. Και το βάζουμε το πληγούρι μέσα και το δηλαδή, νοικοκυρές και νοικοκύριοι που λέω εγώ, έκαναν ένα ζωμό κότα, α πούμε. Ναι, μάλλον, ακριβώς. Περίπου στα 400 που τη βλέπω εδώ πέρα. Ακριβώς. 500, πες το, μισό λίτρο με λίγα λόγια. Για να κάνει το πληγούρι. Να πάρει τη γεύση, δεν το κοτόπουλο.
Α, γρήγορα, μια χαρά βλέπω. Βλέπω... Κάνει δουλειά το όλο το κουταμάκι. Έβαλα πολύ, δεν είναι για να κάνουμε δουλειά. Έβαλα πολύ, δηλαδή για να δέσει η σάλτσα μας. Προήσασα για να θωρακίσουμε λίγο το κοτόπουλο, λέμε, εντάξει. Ναι. Θα πάρει λίγο μια κρούστα απ' έξω και το βγάλουμε. Ωραία. Σε λοιπόν, δηλαδή φωτιά το έχουμε κιόλας. Δεν μου ρώτησε κρίσος. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Μισά ώρα περίπου θέλουμε για να φτιαχτεί για παραπάνω. Μαζί με το, όλο το όλο μαζί. Καταρχήν θέλει 45 λεπτά να μαγειρευτεί. Α, 45, δηλαδή θέλουμε καμιά ώρα δηλαδή. Εντάξει, φαγητό σου λέω κάτι από 45 λεπτά δεν υπάρχει που μαγειρεύει, εντάξει. Έχουμε κάνει, όμως και γρήγορα φαγητά. Τα οποία σου λέω όμως έχει πολύ προετοιμασία γι' αυτό. Μάλιστα. Εντάξει. Και εδώ πάλι έχουμε προετοιμασία. Κόψαμε τα κρεμμύδια, κόψαμε το ένα, κόψαμε το άλλο. Ετοιμάσαμε, δεν είναι. Πότε βάζουμε τα υλικά μέσα. Τώρα μόλις θα βγάλω το κοτόπουλάκι. Μάλιστα. Θα το αφήσω έξω τον μπαρκάρο. Μάλιστα. Θα σουτάρω το κρεμμυδάκι. Μάλιστα, με το υπάρχον μετά. Το υπάρχον λαδάκι που είναι μπόλικο σου λέω. Είναι άμα δεις μαγειρεμένο σου λέω εδώ πέρα. Α, και ωραία, εικόνα έχουμε και από πάνω κιόλα. Μάλιστα. Γέμισε ο τόπο. Πρέπει να περιμένουμε να πάρει το κοκκινοπό το χρώμα εκείνο. Για απλώ. Όχι, δεν θα το πάρει το κοκκινοπό. Όχι. Πώς θέλω να θωρακιστεί. Από ό,τι βλέπει, και εδώ θωρακίστηκε δηλαδή. Ακριβώ, ναι. Να μην βλέπει κοτόπουλο κόκκινο. Κοίταξε, δεν βλέπει το χρώμα του κοκκινοπό που βλέπει. Το λέμε άσπρα αυτή τη στιγμή. Α, μπράβο. Και αυτό μια χαρά είμαστε. Δεν είναι ακριβώ. Ένα λεπτάκι ακόμα θέλουμε. Και θα τα βγάλω τα κομματάκια. Πρέπει να πούμε πω φυσικά αγαπητοί μου φίλοι εδώ πέρα στο μαζί που μαγειρεύουμε καθημερινά για εσά. Έχουμε και κοτόπουλα πίνδο και φυσικά προϊόντα από Ραγιάλ Τατσούλη. Ακριβώς, θα βάλουμε και σκουρδάκι σήμερα. Και σκουπιζόμαστε με ανίλ. Με ανίλ, την έχουμε εδώ πέρα και την αρέσει. Είναι καλά, ανίλ, μας καθαρίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα χρειαστεί φέτος σήμερα, σας παρακαλώ πολύ. Ακριβώς. Λοιπόν, και όπως είναι λογικό, ευχαριστούμε πάρα πολύ και την IKEA όπου έχουμε αυτή την υπέροχη κουζίνα, γρήγορη κουζίνα όπως λέω εγώ, υπέροχη κουζίνα και μαγειρεύουμε για εσάς και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλο το στούντιό μας όπου η IKEA μας λοιπόν, έχει παραχωρήσει. Λοιπόν, βγάζω τα κομματάκια του κοτοπουλάκι. Ωραία. Βλέπεις. Μάλιστα, ναι. Τώρα θα τα αφήσω λίγο ακόμη κανονικά, θα μαγειρευτεί σου, δεν θα έχουν πρόβλημα, εντάξει. Ναι. Βλέπεις, δεν είναι το κόκκινο και το κοτόπουλο, είναι κατά τη ζουμιά του μέσα. Και θα δεις πόσο τρυφερό θα γίνει όταν το βγάλουμε από, το... από την κατσαρόλα, όταν θα βγάλουμε το έτοιμο. Λοιπόν, ωραία. Θα παρκάρουμε δίπλα αυτά. Το πακένουμε. Λοιπόν, ρίχνουμε το κρεμμυδάκι μας. Φωτάρισμα. Φωτάρισμα. Το τσιγαρίζουμε με λίγα λόγια. Ακριβώς. Κατεβάζει λίγο τη φωτιά, σε παρακαλώ. Γιατί όχι. Θα την πας, θέλω σε παρακαλώ στο 7. Το 7. Εδώ, ωραία. Είσαι ωραίος. Λοιπόν, παίρνουμε 4 σκορδάκια. Γλιστρά, άνοιξε λίγο, σε παρακαλώ. Μπράβο, δεν γίνει. Βάλαμε 4 σκορδάκια εδώ πέρα μέσα, θα τα βάλω εγώ. 4 σκορδάκια. Ναι. Μάλιστα. 4, πρέπει 5. 5 θα βάλω εγώ τώρα, τιμωρία. Τιμωρία, παιδιά. Τιμωρία. Ξέρω ότι δεν μου αρέσει το σκορδάκι, αλλά βάζει παραπάνω. Σου είπα, Διογέννη, το σκόρδο είναι το νούμερο. Ναι, στο φαγητό. Αν δεν μπει στο σκόρδο στο φαγητό, τα έκανα. Τα έκανα, μάλιστα. Μα δεν έχω πει μέχρι τώρα δεν έτρωγα σκόρδο, α πούμε, κακό έκανα. Σου λέω, δεν χρειάζεται. Άμα μεγαλώσει και λίγο θα σιάσει η καρδιά σου, σε λέω γιατρό, σου πάει κανένα σκορδάκι, Διογέννη, φάει λίγο τζατζικάκι. Θα τρώσει, κατάλαβε. Δηλαδή πρέπει να πάθω καρδιά και μετά να φάω σκόρδο. Σου λέω, το σκόρδο είναι το καλύτερο, κρίνει την πίεση, το καλύτερο φαρμακό. Από τώρα να πίνει να φάω το σκόρδο για την καρδιά σα. Φυσικά, άμα είναι αστερή το σκόρδο για να κάνει. Να μην μυρίζει σκόρδο. Και σου είπα, ισορροπία το μαϊντανό. Αν φας λίγο μαϊντανό, δεν υπάρχει μετά θέμα. Δηλαδή το μυστικό για να καλύψουμε την ακριβώς, μυρωδιά του σκόρδου. Ακριβώ. Φάει σκόρδο, φάει και λίγο μαϊντανό. Πες και τελείως, δεν μυρίζει. Φυσικά. Μάλιστα. Λοιπόν. Θα δοκιμάσω αυτό. Φυσικά, θα το δει. Λοιπόν. Το σκορδάκι. Ωραία. Μπράβο την Ανίλ μας, ορίστε. Μπράβο την Ανίλ. Τελειώσαμε και με το. Το σκορδάκι μας. Σκορδάκι μας. Αγιές ακόμα. Εντάξει, πήρε. Πρέπει να μυρίζει, θα δώσει λίγο με το γέλιο του σκόρδο και συνεχίζουμε. Ωραία. Να δώσω λίγο παραπάνω φωτιά, λίγο να τσεκαριστεί για όχι. Ακόμα όχι. Λοιπόν, εδώ πέρα ρίχνουμε μέσα. Τι βάζουμε. Για διαβάστε λίγο, σε παρακαλώ, τι λέει. Το χοντροκομμένο το κολιάνδρο, λες. Ακριβώς. Ωραία. Είπαμε είναι σαν το μαϊντανό είναι η αίσθησή του. Το ρίχνουμε. Ωραία. Και ρίχνουμε τα κοτοπουλάκια μας τα κομμάτια μέσα στην κατσαρόλα. Μάλιστα. Δεν είναι ο καρτούλα, παρακαλώ πολύ γρήγορα. Την πρώτη. Ωραία. Το κρεμμύδι. Το κοτόπουλο. Τις σκελίδες σκόρδο. Ωραία. Μισό ποτηράκι φρέσκα λευκό κρασί. Το επόμενο. Το χυμό και ξύσμα από λεμόνι το βάλουμε σε πολύ λίγη ώρα. Μισό φλιτζάνι τσαγιού που είπαμε το βούτυρο που το βάλαμε στην αρχή. Λίγο με πέρασε, αγαπητέ μου Δημήτρη. Λίγο που το έχω τώρα αυτό, το με το πέρασε και έχασε την κατούλα μου. Την άλλη θέλω να μου βάλεις. Λοιπόν, δεν πειράζει. 300 γραμμάρια πληγούρι είπαμε. Φάγε το πληγούρι. 400 ml
ζωμό κοτόπουλο, καυτό, αλάτι και πιπέρι και μισό ματσάκι μαγιανό. Λοιπόν, σοκομένο. Σβήνουμε το κρασάκι μας. Ναι, βάζουμε τώρα το κρασί, δηλαδή. Ανέβα στην κρασία, θα πρέπει να του τη κάνουμε. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Πώ το τέλμα. Ωραία. Ναι. Ωραία. Φεύγει το αλκοόλ. Ωραία. Το αφήνουμε. Βλέπω ότι μίλησε το αλκοόλ αμέσως. Τελικά χρησιμοποιείται πάρα πολύ το αλκοόλ στη μαγειρική. Πάρα πολύ. Το κατεβάζει στο 7 τώρα, βγαίνει μας εντάξει. Ωραία. Φέρουμε το λεμονάκι μας. Και θα το χυμό τώρα δηλαδή. Δεν λέμε χυμό, είπαμε ξύσμα. Δεν είπαμε ξύσμα. Ναι. Το αλλά κάπου έχω το... Το πούξι μας. Δεν πάω καλά. Δεν το είδα εγώ. Λοιπόν. Ηλικία είναι. Λοιπόν. Πόσο βάζουμε ξύσμα, λίγο βάζουμε. Μέχρι να 4-4-5-4. Τάνκ, τάνκ. Α, όχι, δηλαδή, όχι πολύ δηλαδή. Όχι πάρα πολύ. Λοιπόν. Αν σε πέσει παραπάνω δηλαδή θα. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα, απλώς σου λέω βάζουμε 4 φορές για να. Λοιπόν. Και ο χυμός λεμονιού μπαίνει και αυτό μέσα φυσικά. Ο χυμός λεμονιού μπαίνει μέσα. Μπες κουκουτσάκια μέσα βλέπεις. Ωραία. Ωραία σου πηγαίνει. Λοιπόν. Δηλαδή ένα λεμόνι, το χυμό του παίρνουμε. Το χυμό του και το ρίχνουμε μέσα το λεμόνι. Ωραία. Και τώρα τι έχει μείνει. Οι ελιές. Οι ελιές θα πέσουν 5 λεπτά πριν το βγάλουμε το φαγητό. Α, ναι. Λοιπόν, κοίταξε τι χρώμα έχει πάρει. Μπορεί να το δούμε πάνω από τη φωτογραφία. Βλέπει τι χρώμα έχει πάρει το φαγητό κυτρινάκι. Πω από τέλειο, ε. Σωστό. Να το δοκιμάσω. Ό,τι χρώμα και να πάρει. Λοιπόν, Διογέννη, τώρα τι κάνουμε. Παίρνουμε λίγο νεράκι. Ναι. Και σκεπάζουμε τα κοτόπουλα. Δεν βάζουμε πάρα πολύ. Μέχρι να σκεπάσουμε τα κοτόπουλα. Τάκ. Εντάξει, μέχρι να σκεπάσουμε τελείω. Πάντω να. Λοιπόν, το σκεπάζουμε. Ωραία. Το βάζουμε στο 5. Μάλιστα. Πολύ ωραίο, Διογέννη. Για πόση ώρα. Μόλις βράσει, θα βράσει, σε δύο λεπτά βράζει, βράζει και μπορεί να βράζει κιόλας, δύο θα βράσει. Ναι. Το αφήνουμε για 45 λεπτά. Δηλαδή 45 λεπτά βράζει σε χαμηλή φωτιά, ας πούμε. Σε χαμηλή φωτιά. Ναι. Και έχουμε τελειώσει. Μάλιστα. Λοιπόν. Στα 40 λεπτά όμως το ανοίγουμε και ρίχνουμε μέσα τις ελίτσες μας. Μάλιστα. Λέμε ότι περάσει τα λεπτάκια που λέμε εμείς. Ναι. Εντάξει. Λόγω του λειτουργικού χρόνου, αγαπητοί μου φίλοι. Εγώ ρίχνω τις ελίτσες. Αφού περάσουν δηλαδή 40 λεπτά από το βράσιμο, το σιγουράσιμο που κάνει, μέσα. Βάζουμε μετά τις ελιές. Ακριβώς. Και τα αφήνουμε 5 λεπτά ακόμα να βράσει. Μάλιστα. Εντάξει. Και έχουμε τελειώσει το φαγητό μας. Εδώ έχουμε το πληγούρι μας που το έχουμε ετοιμάσει. Ωραία. Το οποίο είναι εδώ ένα διστηματάκι θέλει. Λοιπόν, φαίνεται από πάνω το πληγούρι. Το οποίο αυτό το πληγούρι για να γίνει. Πάμε το πληγούρι, την κάρτα, σε παρακαλώ. Το πληγούρι θέλει, σου είπα. Ζωμό κότα. Λοιπόν, 300 γραμμάρια λέει πληγούρι. Το πληγούρι θέλουμε, αγαπητέ μου. 400 μιλιλίτρ ζωμό κοτόπουλου καυτό, αλάτι και πιπέρι και μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο προαιρετικά. Αυτό είναι προαιρετικά, δεν είναι για το ντεκόρ που θα ρίξει πάνω στο τραπέζι. Εντάξει, 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 εντάξει. Το έχουμε κάνει, το έχουμε ετοιμοκεί αυτό. Ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, Βγαίνει να δείξουμε λίγο το αποτέλεσμα σε ένα λεπτάκι. Ναι, το γιατί όχι. Μην σου μάθουμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά 300 γραμμάρια. Το είπαμε για το κοτόπουλο. Ακριβώς. Χυμό και ξύσμα από το λεμόνι, μισό φλιτζάνι τσαγιού. Δημήτρη μου έτσι πρέπει να είναι κάρτες τόσο γρήγορα για να διαβάζω, δεν μπορώ να τις διαβάζω, συγγνώμη. Άμα μην μιλάω καλύτερα, να δείχνω να τη βλέπω ο κόσμος. Λοιπόν, για το κοτόπουλο, χυμό και ξύσμα από ένα λεμόνι, μισό φλιτζάνι τσαγιού βούτυρο. Λίγο χοντροσπασμένο, λέει κολιάτο, το βάλαμε προηγουμένως, είδατε φυσικά, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι για το κοτόπουλο, εντάξει. Ας πούμε αυτές που φάγανε τις κάρτες. Είχα λίγο μεγάλες τις κάρτες. Να βαστάει καμιά-δυο ώρες κάθε κάρτα. Τα έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τις κάρτες. Λοιπόν, ναι. Το γύρο έχουμε τελειώσει. Τα φαγητά λοιπόν, μας πάμε εδώ τώρα. Θέλω τα καπάκια μας εδώ. Πάρουμε την ανίλα από εδώ. Να πάρουμε και αυτό από εδώ. Ωραία. Πάρουμε και αυτό από εδώ. Εντάξει, πάρε το πάρει μια χώνες. Και να σερβίρουμε. Εγώ πίνω το κρασάκι μου. Τι γίνει. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Το πληγούρι. Κατά κύριο λόγο. Ναι. Το πληγούρι έχει πάρει την γεύση του κοτόπουλου. Φυσικά. Με το ζωμό που έγινε. Το ζωμό που έχω ρίξει. Και δεν είναι μόνο αυτό. Λοιπόν, τώρα θέλουμε την τσιμπίδα μου. Όλες την τσιμπίδα σου που πέρα είναι. Σου βάλω ένα μπουτάκι σε καλύπτω. Ψαχνώ θέλω. Το μπουτάκι δεν ψαχνώ. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν θα κοκαλώ, αλλά τέλος πάντων. Τι θα σου βάλουμε, ας πούμε. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Και εμείς τα φάμε, Διογέννη. Εσείς είστε δίαιτα.
Σωστός. Λοιπόν. Θα παίρνουμε και λίγο ζουμό, κοιτάξτε πώς έχει δέσει ο ζουμός μας. Έχει δέσει πολύ το ζουμό σου, έχει. Αυτό σου λέω. Βλέπεις και την άλλη. Μάλιστα. Το ζουμό θα έχει μισό ψωμί εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνεις και να αρχίζεις εδώ πέρα. Μισό ψωμί κατά 5 κιλά παραπάνω. Ναι. Λοιπόν. Και τώρα επειδή το πιάτο μας είναι λίγο θολό, δεν είναι λίγο άχρωμο, δεν είναι. Ναι, αυτό το έλεγε εγώ. Γι' αυτό βάζουμε και το μαϊντανό μας εδώ πέρα γύρω. Το πιπεράκι γύρω φυσικά. Το πιπεράκι θα το βάλει σίγουρα σίγουρα. Ναι, το έχω μάθει και αυτό το πιπεράκι, παιδιά. Βάλε λίγο πιπεράκι σε παρακαλώ. Αυτή η κούρσα που κάνουμε εδώ πέρα, λίγο να πάρει λίγο, ξέρετε. Αυτό εδώ πέρα ακριβώς όπως είναι. Γιατί μου το έχουμε. Όχι. Και άλλο. Το κερασάκι, τη σημαία. Το κερασάκι, αν είναι και αυτό. Δηλαδή δεν θέλει να καθίσει το μαϊντανάκι μας. Να μου φέρουν τα λάμματα απ' έξω, των τολικητών. Λοιπόν. Καλή σας όρεξη. Έχουμε και λέμε κοτόπουλο με πληγούρι. Το οποίο φυσικά κοτόπουλο έγινε. Χρειάζεται περίπου μία ώρα, συνολικά πιστεύω εγώ. Περίπου μία ώρα. Ακριβώς. Περίπου μία ώρα. Όπου αγαπητές μου κυρίες και κύριοι, μπορείτε να το κάνετε για ένα κυρίως γεύμα φυσικά στο σπίτι, φυσικά. Εντάξει. Μάλιστα. Φυσικά και κοτόπουλα ελευθερά εποχή, πίνητο. Θα σου έρθει και θα μου πει τώρα τι θα νιώσει. Θα σου έρθει το λεμόνι, πιστεύω πάρα πολύ. Το λεμόνι. Ναι. Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινή, το λεμόνι για να έρθει, θα πρέπει να χτυπήσω λίγο από το κοτοπουλάκι. Μετά δοκιμάσω και το πληγούρι. Για δοκιμάσαι, κύριε Δημογενή. Ναι. Λεμονάτο. Σωστό. Ναι. Γιατί είναι το ξύσμα που κάνει τη διαφορά και το πολύ βάζαμε πάρα πολύ λίγο. Ένα λεμόνι βάλαμε μέσα. Δηλαδή, αν βάλεις μέσα περισσότερο ξύσμα. Όχι, όχι. Το λεμόνι βάλαμε πάρα πολύ. Ένα λεμόνι βάλαμε μέσα ζωμό. Δεν έχει τίποτα. Ένα βουτυράκι. Ένα βουτυράκι. Ένα πληγούρι εκπληκτικό. Είδες πόσο μας το γίνεται. Είδες. Α, να το κάνετε. Να το κάνετε σπίτι σας, ωραίο. Και είναι πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Πραγματικά. Και το κοτόπουλο έχει αυτή την. Κοιτάξτε τώρα, επειδή το κοτόπουλο σου λέει. Το λεμονάκι αυτό. Βγάζει και τα ζουμιά από τα κόκαλα και αυτό εδώ πέρα μέσα στο τέλειο. Κατάλαβε. Δεν είναι ολόκληρο κοτόπουλο όπως είπαμε. Απλώς το μισό το μαγειρέψαμε και το μισό το δείξαμε εμείς. Κατάλαβε. Αν ήταν και όλο το κοτόπουλο. Πολύ ωραία. Κομμάτια. Όλες οι συνταγές είναι μέσα στο. Αγαπητές μου φίλες και φίλοι, όλες οι συνταγές είναι μέσα στο βίντεο στο ένατσάνι.gr. Γιατί είναι τα βίντεο εκεί πέρα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα μαζί για να κλέψετε κάποιοι. Να κλέψετε. Να δούνε κάποια συνταγή τέλος πάντων και να σημειώσετε φυσικά τι χρειάζεται και πώς γίνεται. Από εμάς καλό απόγευμα, να είστε καλά, προσοχή στην υγεία σας. Ξανά από Δευτέρα εδώ μαγειρεύουμε για εσάς.